κάποιο είδου ανάγκη. Και ρωτάω ένα πολύ λογικό άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι. Ναι, λέω το εξή. Ιδιαίτερα σε περιόδου κρίση, αυτό που πείθει είναι η πράξη. Και εμεί προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και την ελπίδα, αλλά και τη βεβαιότητα με διαφορετική πράξη. Αυτοί που είναι με την Τρόικα να απολογηθούν για την Τρόικα. Δεν μεταφέρουν αλλού την διαδικασία. Είτε είναι συνειδητά, είτε είναι κάτω από τη λογική. Δεν πρέπει να πείσουν όμως και αυτοί που θέλουν να διώξουν την Τρόικα. Γιατί ακούω και αυτό. Να σκίσουμε το μνημόνιο. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, εκεί που σας στάσαμε. Το μνημόνιο, δηλαδή η πολιτική της λιτότητας, πρέπει να ακυρωθεί. Γιατί είναι κοινωνικά καταστροφικό, επιστημονικά αποδεδειγμένα λάθος, πρακτικά αναποτελεσματικό σε σχέση με τους επιλεγμένους στόχους. Και βεβαίως το όλα αυτά να φύγει, που το λέει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα φύγει. Σας λέω το εξής, 410 νόμοι και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν να κάνουν απευθείας με την πολιτική της λιτότητας που έχει πάρει το χαρακτήρα του μνημονίου. Και κύριε, όσο αυτά δεν ξυλωθούν, αυτό το μνημόνιο θα υπάρχει, η πολιτική λιτότητα ενάντια στην κοινωνία θα υπάρχει. Θέλετε να σας πω το εξής. Το πρόγραμμα όσο αφορά τους στόχους του πέτυχε. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί το λέτε κάθε τόσο, σήμερα δηλαδή, και το ωραίο είναι σε σχέση και με τα διαφημιστικά τώρα. Πριν 5 χρόνια μιλάγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ. Σήμερα μιλάμε για τη γενιά των 300 ευρώ, των 500 ευρώ, των 0 ευρώ, τη γενιά χωρίς μέλλον. Αυτός ήταν ο στόχος του προγράμματος. Δηλαδή, κύριε Βίτσα, εμένα που αυτός με βλέπετε, ο στόχος είναι μου είναι το παιδί μου να το φτωχοποιήσω. Μην το προσωποποιείτε. Αυτός είναι ο στόχος μου. Γιατί, γιατί να το προσωποποιήσω. Θα σας πω το εξής. Μπαίνω στο πολιτικό σύστημα για να κάνω κακό στο παιδί μου και στο παιδί το δικό σας. Κάνετε με αντικειμενικό τρόπο κακό στο βαθμό που ακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί το θέμα δεν είναι ο Τσαμπουκάς και η μαγιά, είναι από ποια σκοπιά αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα. Την αντιμετωπίζεις από τη σκοπιά των αναγκών, των υποχρεώσεων που έχει η κυβέρνηση απέναντι στην κοινωνία και πρώτα και κύρια στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους άνεργους, σε αυτούς που κλείνουν τα μαγαζιά τους, από αυτή τη σκοπιά. Ή την αντιμετωπίζεις από τη σκοπιά των συμφερόντων που έχουν οι αγορές, οι χρηματαγορές, αυτοί που και δανείζανε. Η δικιά σας λύση είναι τι, να μας κάνετε Βενεζουέλα και Αργεντινή, σήμερα, κύριε Βίτσα. Σήμερα, αυτή είναι η δικιά σας λύση, η Βενεζουέλα, γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό και λαό. Και ιδιαίτερα αυτό. Η Αργεντινή, όπως και η Ουκρανία, όπως και άλλες χώρες, δείχνουν πόσο κακή για μια κοινωνία είναι η διαδικασία μιας γεωπολιτικής μάχης, η οποία βεβαίως στηρίζεται πάνω στα ζητήματα που αφορούν και τον ίδιο το λαό, αλλά τα εκμεταλλεύεται. Με αυτή λοιπόν τη λογική, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς με την έννοια ότι έχουμε αποδειχθεί σωστοί. Αυτό που έχει αποδειχθεί από την άλλη μεριά, ό,τι είπαμε για την πολιτική της λιτότητας, έχει βγει. Βλέπετε τι ό,τι έχουμε πει για την πολιτική της λιτότητας έχει βγει. Και μέσα στη διαδικασία της μάχης για τις ευρωεκλογές πρέπει να βγει η ιστορία ότι πρέπει να σταματήσει η λιτότητα για όλη την Ευρώπη. Πρέπει να στηριχθούμε στα δικαιώματα των κοινωνιών και όχι στην αποτελεσματικότητα του κ. Δράγκη. Και πάει λέγοντας. Πρέπει να μιλήσω, κύριε Καρύδη. Κοιτάξτε, επειδή με βάση αυτά. Πάτε αλλού τώρα. Με βάση αυτά.